έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Λεωνίδα Στολτίδη. Είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος από τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Στολτίδη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα σε όλους. Καλημέρα. Δεν ξέρω αν είστε Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Εκεί πώς είναι ο καιρός? Χάλια. Χάλια, έτσι. Χάλια, όπως και χάλια, εδώ και... Χάλια, όπως είναι και η γενική κατάσταση. Όπως η γενική κατάσταση. Να, τώρα με αυτό, ξέρετε, μου δίνεται αφορμή να σας ρωτήσω το εξής. Διάβαζα λοιπόν ότι στο ριζοσπάστη της προάλλης, χθες νομίζω, ότι θα ξεκινάει το Κομμουνιστικό Κόμμα μια εξόρμηση στον κόσμο προκειμένου να ενημερώσει για την κοινωνική ασφάλιση. Τι είναι αυτό που σας τρομάζει και κάνετε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια? Γιατί εξόρμηση σημαίνει ότι βγαίνω έξω να ενημερώσω για κάτι που θεωρώ ότι είτε θα είναι αρνητικό είτε θα καταστρέψει κάτι καλό που υπήρχε. Στην κυριολεξία. Βέβαια, εντάξει, δεν μιλάμε για την καταστροφή ενός συστήματος το οποίο έχει διαβρωθεί σε όλες τις διαστάσεις, αλλά εδώ ουσιαστικά μετά μία κυβέρνηση μετά την άλλη, με αυτήν την νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να επιχειρεί ένα πολύ μεγαλύτερο, βαθύτερο χτύπημα στο κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, διακυβεύοντας στην κυριολεξία όλο το μέλλον της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων συνολικά, της νεολαίας, η οποία θα αναγκαστεί ουσιαστικά να αντιμετωπίσει τις νέες εκταθλιωμένες σχέσεις εργασίας, την ακριβή, πανάκριβη και ισχυρή πρόσβαση στα βασικά στοιχειώδη στην υγεία, στην προάνοια, στην περίθαλψη, με όρους ατομικής... Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Στολτίδη? Η κυβέρνηση λέει ότι με το δικό της ασφαλιστικό θα έχουμε μείωση των εισφορών, άρα έμεση αύξηση του μισθού, και θα μπορεί πλέον ο κάθε πολίτης να μην εξαρτά τη σύνταξή του, κυρίως στο επικουρικό κομμάτι, από... το πώς θα τα επενδύσει το κράτος, αλλά να τα κάνει σε ένα κουμπαράκι να τα επενδύει μέσω ιδιωτικών εταιρείων. Να το δούμε λοιπόν συγκεκριμένα. Τι πιο ωραίο, θα έλεγε κάποιος. Ναι, δεν είναι έτσι, γιατί ούτως ή άλλως πρέπει να ξεκινήσουμε με σημείο αναφορά στο ότι η περικοπή των εισφορών, είτε πρόκειται για την πλευρά των εργαζομένων, είτε πρόκειται για την πλευρά της εργοδοσίας, είτε την πλευρά του κράτους, αφορά ούτως ή άλλως ένα μικρό κομμάτι, ένα κομμάτι τέλος πάντων του μισθού, του παραγόμενου μισθού, του παραγόμενου, συγγνώμη, κέρδους, που ούτως ή άλλως δημιουργείται μόνο από την εργασία του εργαζόμενου και από πουθενά άλλου. Μέχρι τώρα, από το 50 η μεγάλη κατάκτηση του ελληνικού λαού και των υπόλοιπων λαών απέναντι στην άγρια εκμετάλλευση τότε, είχε καταφέρει να θεσπίσει με την πίεσή του το σύστημα το οποίο βασίζονταν στην αλληλεγγύη των γενεών. Το αναδιανεμητικό που λέγαμε. Τώρα πάει να γίνει κεφαλαιοποιητικό. Δηλαδή χωρίζεται σε τρεις πυλώνες, αυτό που είναι αξίωση 30 χρόνια τώρα και μεγατευτής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει τι? Η μία, η βασική σύνταξη που με το χτύπημα του νόμου Κατρούγκαλου πέρασε σε ποσοστά από 80% αναπλήρωση στο 40% και θα προσδιορίζει μόνο την υποχρέωση του κράτους για τα 3,84 για όποιον φτάσει μέσα από αυτά τα χρόνια ηλικία συνταξιοδότησης που συνεχώς διευρύνονται μέσα από τις ελαστικές μορφές εργασίας, μέσα από την τεράστια ενεργεία, όποιος φτάσει θα πάρει αυτό το βασικό. Προπαγανδίζει ότι ο δεύτερος πυλώνας της επικουρικής ασφάλισης θα είναι στα χέρια και στις δυνατότητες του εργαζόμενου. Ψέμα μεγάλο. Καταρχήν θα συνεχίσει να είναι υποχρεωτική. Απλώς πλέον θα περάσει στο χρηματιστηριακό τζόγο, δεν θα υπάρχει δηλαδή κάλυψη από το ίδιο το κράτος, που ούτως ή άλλως, εντάξει, δεν ήταν και αυτή στο καλύτερο δυνατό βαθμό ασφαλής και στα χέρια του κράτους, γιατί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο αξιοποιούσε τα αποθεματικά των ταμείων. Αλλά τώρα οι συνταξιούχοι, μέλλοντες συνταξιούχοι, θα γίνονται επενδυτές και πελάτες σε προγράμματα χρηματιστηριακού τζόγου μικρού, μεσαίου ή υψηλού ρίσκου. Υπάρχει και σήμερα όμως αυτό. Δηλαδή κάνεις ιδιωτική ασφάλιση και αυτό το πράγμα είναι. Αυτό είναι το τρίτο. Αυτό είναι το τρίτος πυλώνας. Ο δεύτερος λοιπόν θα περάσει στα χέρια του χρηματιστηριακού τζόκου. Τι σημαίνει αυτή τη στιγμή, αν το δούμε? Μικρό ρίσκο, αρνητικά επιτόκια, άρα κατευθείαν αρνητικό πρόσημο, δηλαδή χάσιμο χρημάτων από τον ασφαλισμένο και τις εισφορές του. Το μεγάλο ρίσκο θα προσδιορίσει ότι μειώνονται σχεδόν στο μηδέν, μέσα από αυτό το χρηματιστηριακό τζόκο, οι δυνατότητες να προκύψει κάποιο ποσό στο τέλος, όταν θα προκύψει η δυνατότητα να πάρει κάποιος το δεύτερο κομμάτι, δηλαδή του δεύτερου πυλώνα, τη σύνταξη την επικουρική. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα σε όλο τον πλανήτη, με την επικουρική, δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, δεν θα δίνεται πλέον από το κράτος, αλλά θα μπαίνει στον κουμπαρά που θα επενδύεται σε ιδιωτικές εταιρείες. Ναι, όχι.
το κράτος διασφάλιζε σε ένα βαθμό την ύπαρξή τους. Ο δεύτερος πυλώνας της επικουρικής, ούτως ή άλλως ήταν εισφορές από πλευράς εργαζομένων και των εργοδοτών. Και είχε μια σύνδεση, ας πούμε, και είχε και μια κλαδική υπόσταση. Και έρχεται τώρα να εκβιάσει ουσιαστικά τη νέα γενιά και να αντιμετωπίσει, ξαναλέω, τις προηγούμενες συνθήκες όπως τις περιγράψαμε, με τον τρίτο πυλώνα, την ιδιωτική ασφάλιση. Γιατί? Γιατί ο πρώτος πυλώνας δεν θα δίνει τίποτα για την επιβίωση, το 384 ούτως ή άλλως τα χτυπήματα θα είναι διαδοχικά και αν ξαναλέω κάποιος τάσει. Ο δεύτερος πυλώνας θα παίζεται στο τζόγο και περιγράφεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες ότι δεν υπάρχει, είναι στα πλαίσια του ρίσκου και δεν διασφαλίζεται τίποτα σε σχέση με το τι θα πάρει κάποιος στο τέλος του εργασιακού του βίου. Και βέβαια αυτά όλα συνδεδεμένα και με την πρόσβαση στην υγεία, την πρόνοια και την περίθαλψη που υποχωρεί και με ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει νέα υποχώρηση. Το μόνο διέξοδο που θα βλέπει ουσιαστικά και εκείνο στον αέρα πάλι στο χρηματιστηριακό τζόγο θα είναι ο τρίτος πυλώνας, ο οποίος θα λέει βάλε εδώ για να καλύψει οτιδήποτε θέλει παραπάνω σε σχέση με αυτό που θα προκύπτει από τον πρώτο και τον δεύτερο. Κύριε Στολτήδη, γιατί η κυβέρνηση υποστηρίζει τότε ότι με τις αλλαγές που φέρνει, μειώνοντας τις εισφορές, ουσιαστικά αυξάνεται ο μισθός? Δεν αυξάνεται, άρα δεν είναι κάτι θετικό για τον εργαζόμενο? Κοιτάξτε, ονομαστικά, αν το πάρουμε απευθείας σαν τέτοιο, ξαναλέω ότι μπορεί κάποιος να το δει από αυτή την οπτική γωνία, αλλά δεν ισχύει. Γιατί? Γιατί αυτό που θα προκύψει από το 25% που θα μειώσει συνολικά από τις εισφορές, το 9% είναι από τους εργαζόμενους και το υπόλοιπο είναι από την εργοδοσία. Άρα στα ταμεία της εργοδοσίας η μείωση από την πλευρά των εισφορών. Εμείς όμως το αντιμετωπίζουμε, ξαναλέω, ως σημείο αναφοράς το γεγονός ότι αυτό το 25%, άρα και το σύνολο των εισφορών κράτους εργαζομένου και εργοδοσίας, είναι μέρος του παραγόμενου πλούτου. Μάλιστα. Που και προκύπτει μόνο από την εργασία του εργαζόμενου και από κανέναν άλλο τρόπο. Μάλιστα. Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο ακροατή, τον κύριο Σταύρο, μου λέει θέλω να προσθέσω ότι αν μειωθούν οι εισφορές προς τα ταμεία ή στην ασφάλιση θα μειωθούν και οι παροχές και η σύνταξη. Φαντάζομαι. Φυσικά. Ναι, είναι και σωστό, έχετε δίκιο. Λοιπόν, φυσικά, αλλά το θέμα είναι εδώ, κοιτάξτε, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι βρίσκει καινούργιο έδαφος και εδώ πρέπει να το δει καθαρά ο λαός μας και θα κάνουμε τα πάντα για να το μάθει και να τεθεί σε κινητοποίηση. Προσπάθησαν πριν 20 χρόνια με Πηγιανίτσι, ξεσηκώθηκε ο λαός μας, το τράβηξαν πίσω και το φέρνουν με επιθετικότητα τώρα πλέον μετά από 20 χρόνια. Βέβαια όλα τα προηγούμενα κάνανε την καρατόμηση των δικαιωμάτων σιγά σιγά προσεκτικά και μεθοδικά και φέρνοντας το αδιέξοδο τη νέα γενιά που, γιατί πάνω σε αυτήν υπολογίζουν στη μη γνώση της, ή την εμπειρία στην ταξική πάλι, τη γνώση των κατακτήσεων της εργατικής τάξης, να λέει ότι αυτό είναι το μόνο μου. Όπως το λένε, ο μόνος τρόπος για να σωθώ απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Οπότε το κράτος δεν μου δίνει τίποτα από αυτά που παρέχω, που εισφέρω. Οπότε να στραφώ και εγώ στην ιδιωτική ασφάλιση, να δώσω κι άλλα δηλαδή. Λέει η κυβέρνηση όμως, εκτός των τότε που υποστηρίζει ότι το δικό της πρόγραμμα για το ασφαλιστικό θα ουσιαστικά αυξάνει τους μισθούς, έτσι λέει η κυβέρνηση, και στον προϋπολογισμό για το 2020, λέει ότι εγώ έρχομαι και μειώνω τους φόρους και στους χαμηλόμισθους και στη μεσαία τάξη και στους ελεύθερους επαγγελματίες από το 22 στο 9. Άρα, ποια είναι η πολιτική μου? Να βοηθήσω την ελληνική κοινωνία να ανασάνει από τα βάρη που είχε φέρει η κυβέρνηση Τσίπρα. Ο μόνος που θα ανασάνει είναι μια χούφτα επιχειρηματική μονοπωλία και όμιλη, διεθνής και εγχώρη. Γιατί ακριβώς θα τους δοθεί μεγαλύτερη και καλύτερη δυνατότητα με περισσότερα κεφάλαια που θα αποσπάσουν από αυτή τη διαδικασία να χτυπήσουν και τους αυτοαπασχολούμενους σε κάθε κλάδο με καλύτερους για αυτούς όρους ανταγωνισμού να τους διώξουν έξω από την δραστηριότητα. Βέβαια, μέχρι να γίνει αυτό, ούτως ή άλλως το κράτος τους εκμεταλλεύεται με τις εισφορές και τη φορολογία και τα ΦΠΑ κτλ. Και βέβαια έχει ούτως ή άλλως θέσει η κυβέρνηση με το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, θυμάστε ένα μήνα νωρίτερα, τους όρους για την κατάργηση όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και το χτύπημα ουσιαστικά στα θεμέλια του μέσου μισθού. Δεν μιλάμε για τον κατώτατο, μιλάμε για τον μέσο μισθό. Άρα όλοι έχουν τεθεί δηλαδή οι προϋποθέσεις για να γίνει ευρεία επίθεση από την εργοδοσία στον μέσο μισθό και να τον δώσει χτύπημα για να φτάσει στον κατώτατο. Άρα αυτές οι ιστορίες σε σχέση με διασφάλιση μέρους του εισοδήματος, που ούτως ή άλλως είναι κομμάτι του μισθού του εργαζόμενου και δεν του κάνει κανένα χάρισμα, έρχεται στον αντίποδα μιας προηγούμενης νομοθεσίας η οποία βάζει αυτά τα θεμέλια. Βέβαια μιλάμε μόνο για το μισθό, γιατί όλα και όλα τα άλλα που έχουν να κάνουν με τη δραστηριότητα των λαϊκών στρωμάτων των εργαζομένων συντρίβονται κάτω από τον προσδιορισμό πάλι σε κάθε κλάδο, είτε σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα, στην ασφάλιση, στην υγεία, στα προϊόντα, στις υπηρεσίες, βάζοντας καινούργιους όρους κερδοφορίας που θα μειώσουν το εργατικό εισόδημα συνολικά.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Στολτίδη, θέλω να πω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Είναι τα επεισόδια που είχαμε στην ΑΣΟΕ, η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να φέρει μία, όπως ήδη υποστηρίζεται έτσι, να αυξήσει την ασφάλεια των πολιτών από τις ακραίες μορφές εκδηλώσεων κάποιων πολιτών και τις αντιδράσεις που υπάρχουν από πολλά κόμματα γύρω από, από το άσυλο και την κατάργησή του. Και επειδή γνωρίζουμε πάντοτε ότι η επέτειος του Πολυτεχνείου κρύβει πολλά πράγματα μέσα της, θα ήθελα να ρωτήσω πόσο ανησυχεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για μία, δεν ξέρω να το πω προβοκάτσια, για μία κακή στιγμή το επόμενο διάστημα που θα μπορούσε να κάνει τα πράγματα να ξεφύγουν από οποιοδήποτε έλεγχο. Το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, όπως παράλληλα και το οργανωμένο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, έχει όλους τους τρόπους και να μην αφήσει να δημιουργηθεί προβοκάτσια μέσα από τις γραμμές του, αλλά και να την αντιμετωπίσει, γιατί πάντα στρέφεται εναντίον του στην οργανωμένη δράση. Ήταν απροκάλυπτη. Βιαιή, απαράδεκτη παρέμβαση της αστυνομίας, καταλύοντας ουσιαστικά και τα βασικά και τα στοιχειώδη, δηλαδή εργατικά, λαϊκά, φοιτητικά δικαιώματα, και βέβαια αξιοποιώντας πάλι αυτή την μερίδα ομάδα, τώρα όπως θέλετε πείτε τον Μπαχαλάκη, δεν ξέρω και εγώ τι, οι οποίοι πάντα αξιοποιούνται σαν πρόσχημα για την επίθεση που θα διεξαχθεί. Είναι ταυτόχρονη, διεξάγεται ταυτόχρονα με μια στιγμή στην οποία υπάρχουν ελπιδοφόρες ενδείξεις για ανάταξη του φοιτητικού κινήματος, με δίκαια αιτήματα και διεκδικήσεις, όταν συντρίβονται και οι όροι ζωής τους και οι όροι της προοπτικής της δουλειάς τους και οι όροι δηλαδή της ίδιας της φοίτησής τους, και με αυτή την έννοια αρχίζουν να βάζουν καλύτερα θεμέλια για την οργάνωσή τους και τη διεκδίκησή τους. Αυτό είναι που φοβάται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όλες οι κυβερνήσεις πάσανε κεφάλια για τον ίδιο λόγο, με το ίδιο πρόσχημα. Επειδή ξέρω ότι και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πιστεύει και θέλει να υπάρχει μια τάξη στα πανεπιστήμια και να μην μπαίνουν οι διάφοροι να τα σπάνε, να σπάνε τα αυτοκίνητα του απλού κοσμάκι. Μήπως τελικά η Νέα Δημοκρατία σε αυτό έχει δίκιο που λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο σε όλα? Δηλαδή σε ένα πανεπιστήμιο δεν μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε και να αποθηκεύει, ξέρω εγώ, μπουκάλια ή καδρόνια ή πέτρες για να τα χρησιμοποιήσει κατά της αστυνομίας, διότι όλες τις ζημιές στο τέλος καλείται ο Έλληνας φορολογούμενος να τις πληρώσει. Ναι, βεβαίως, αλλά κοιτάξτε τώρα. Καταρχήν μιλάμε για ομάδες οι οποίες, αν ήθελε η αστυνομία, θα μπορούσε να έχει τελειώσει με αυτό το ζήτημα. Ομάδες πίσω από κουκούλες δεν έχουν καμία σχέση με το εργατικό, με το φοιτητικό κίνημα, με το λαϊκό κίνημα, καμία σχέση. Αξιοποιούνται, γιατί πίσω από την κουκούλα μπορεί ο καθένας να είναι ό,τι θέλει. Παρ' όλα αυτά φαίνεται χρονικά, όταν ταυτίζεται με επιθέσεις τέτοιου τύπου, όταν θέλει να επιβάλλει το νόμο και τάξη την κατάργηση ουσιαστικά του ασύλου, προσδιορίζει βέβαια και μια συνάφεια το ενός με το άλλο. Άρα εδώ το φοιτητικό κίνημα, οι καθηγητές, οι σύγκλητος, οι Πριτανίες, οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση έχουν όλη την δυνατότητα να απορρίψουν την δυνατότητα πρόσφυσης μέσα στις γραμμές του φοιτητικού κινήματος και μέσα στις εγκαταστάσεις και τις υποδομές των πανεπιστημίων. Έχουν τη δυνατότητα οργανωμένα να τα αποβάλουν. Με αυτή την έννοια εκεί εργαζόμαστε, σε αυτή την κατεύθυνση, στο φοιτητικό κίνημα, να συσπηρώσει μεγαλύτερες δυνάμεις για να τελειώνει με αυτή την ιστορία. Παρ' όλα αυτά, κοιτάξτε τώρα, έχει μεγάλη σημασία. Κλαψουρίζουν με κροκολί δίλια δάκρυα για τους φοιτητές οι οποίοι πρέπει να φοιτήσουν έχοντας όλες τις ελλείψεις, έχοντας μπει επιχειρηματικοί όμιλοι και ελέγχοντας συγγράμματα εργαστήρια, περνώντας τα όλα σε επιπληρωμή, και κλαίγονται μετά για το brain drain, λέει. Για όσους καταφέρουν δηλαδή μέσα από αυτό το δεδαλώδες σύστημα των δυσκολιών να φτάσουν να σπουδάσουν και να βγουν στην αγορά εργασίας. Brain drain. Brain rain, λέμε εμείς, ότι θα μπορούσε να υπάρχει αυτή τη στιγμή αν τα πανεπιστήμια ήταν προσανατολισμένα με χρηματοδότηση να καλύψουν την λαϊκή ανάγκη με βάση την επιστημονική γνώση και να συνδεθεί με την παραγωγή, συγγνώμη, αυτό μόνο τελευταίο, να συνδεθεί με μια παραγωγή που αυτή τη στιγμή θα μπορούσε με βάση την επιστήμη, την τεχνολογία και την αυτοματοποίηση της παραγωγής και την παραγωγικότητα της εργασίας να εκτοξεύσει και να ζούμε μια ζωή παραδεισένια σε σχέση με τον πλούτο παράγεται. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Πιστεύω κάποια στιγμή σε μια εκπομπή θα το συζητήσουμε. Βέβαια. Θέλω όμως να μείνω στο θέμα των επεισοδίων και του ασύλου. Σήμερα το πρωί, μιλώντας στον Αντένα, ο κύριος Βελόπουλος
Είπε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τη λογική, το δόγμα νόμος και τάξη με αιχμή τα πανεπιστήμια, γιατί θέλει να πάρει την ατζέντα από το, κατά την άποψή του, μεταναστευτικό, από το προσφυγικό θέμα. Και ο ίδιος είπε ότι αν ήταν κυβέρνηση θα έκλεινε τα πανεπιστήμια 10 μέρες πριν την επέτειο του Πολυτεχνείου. Για να τα σχολιάσουμε λίγο αυτό. Έχει δίκιο στο πρώτο κομμάτι που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το νόμος και τάξη με αιχμή τα πανεπιστήμια για να αλλάξει ατζέντα. Ναι, μπορεί να είναι και αυτό. Έχει μια βάση και αυτό. Έχει μια βάση και αυτό, αλλά είναι ταυτόχρονο. Εδώ αυτό που θέλει η Νέα Δημοκρατία, που διευκολύνει βέβαια εκ των πραγμάτων και χρονικά να αποπροσανατολίσει η συζήτηση, όπως και το ζήτημα της προανακριτικής για την Οβάρτης, όλα αυτά τίθενται στην υπηρεσία του να σηκώσουν σκόνη για να μην ακούγεται το από πίσω, το πολυνομοσχέδιο, το αναψηφιακό που συντρίβει τις εργασιακές σχέσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την κατάργηση του ασύλου, την καταστολή, τη βία, η καταστολή των μεταναστών και των προσφύγων και τις άθλιες συνθήκες. Όλα αυτά είναι κορυφαία ζητήματα που απασχολούν το λαό μας και βέβαια σηκώνουν και βάζουν στην προμετωπίδα της επικαιρότητας ζητήματα τα οποία συμφέρουν να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη και να μην ασχολείται δηλαδή με τα ουσιώδη που την συμπιέζουν, την εξαθλιώνουν τη ζωή, τη δυσκολεύουν τέλος πάντων με όλους τους όρους. Τώρα τι είπε ο κ. Βελόπουλος, το ίδιο. Είπε ότι σε 10 μέρες θα το κλείνει ακριβώς, δηλαδή πιο έντονα την καταστολή, πιο έντονα τον νόμο κοιτάξει, πιο έντονα δηλαδή βάζει το ζήτημα ότι πρέπει να ελέγχονται οι σχολές από παράγοντες της αγοράς. Γιατί να είναι κακό, σόν και καλά, το να ελέγχεται ποιος μπαίνει σε ένα πανεπιστήμιο? Δηλαδή να μπαίνουν μόνο οι φοιτητές, δεν χρειάζεται να μπαίνουν οι υπόλοιποι. Μα ξαναλέμε, υπάρχουν όλοι οι όροι. Καταρχήν, το ποινικό αδίκημα να διευθετηθεί, υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, οι δυνάμεις καταστολής, οι οποίες αν προσανατολίζονταν σε αυτό, με συγχωρείτε τώρα, εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θα είχε λυθεί όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, την πρόσβαση οποιοδήποτε ξένου παράγοντα που αλλοιώνει τη μορφή και το περιεχόμενο από μπαχαλάκηδες μέχρι επιχειρηματικούς ομίλους, θα το λύσουν οι φοιτητές, οι καθηγητές, η πανεπιστημιακή κοινότητα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Στολτίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Επίσης, να είστε καλά. Επίσης. Καλημέρα.